Ο κύριος Καλφόπουλος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ορμόμενος από τα τελευταία τεκτενόμενα, από τα τελευταία γεγονότα που ταλάνισαν και συνεχίζουν σε μικρότερο βαθμό να ταλανίζουν μέχρι και σήμερα την περιοχή μας, θα ήθελα να δώσω με τη σειρά μου μέσω αυτού του βήματος τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις θερμές μου ευχαριστίες στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις καθώς και στην πυροσβεστική για την προάσπιση των συνόρων μας, για την προάσπιση των εδαφικών και γεωγραφικών μας κεκτημένων, δίνοντας καθημερινή μάχη για τον Εύρο μας, για την Ελλάδα μας, για όλους εμάς. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ φορείς και συλλόγους που από την πρώτη στιγμή παρήχαν και συνεχίζουν να παρέχουν τρόφιμα και υλικά στα σώματα ασφαλείας. Δεν θα ήθελα να το πλατιάσω ακόμη περισσότερο αυτό το θέμα. Θα μπορούσα να μιλήσω ώρες για αυτό το γεγονός που συνέβη στις Καστανιές. Το μόνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι πως η ζωή μας σήμερα συνεχίζεται κανονικά και πως δεν διατρέχουμε κανένα απολύτως κίνδυνο. Και τα λέω όλα αυτά γιατί σε λίγο καιρό θα έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και θα πρέπει να τονίσουμε στους υποψήφιους σπουδαστές ή τους σημερινούς σπουδαστές του Πανεπιστημίου μας ότι εδώ στην Ορεστιάδα δεν διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο. Και έτσι να επιλέξουν άφοβα τον τόπο μας και το Πανεπιστήμιό μας, που παρεπιπτόντως είναι ένα από τα καλύτερα της Ελλάδος. Άλλωστε, το έχει αποδείξει η κοινωνία μας, η περιοχή μας, το πόσο φιλική και το πόσο φιλόξενοι είμαστε. Επίσης, κύριε Δήμαρχε, θα κλείσω με αυτό και νομίζω, πιστεύω ότι για την αποφυγή όλων αυτών θα πρέπει από τη δικιά μας μεριά να πιέσουμε ακόμη περισσότερο τους κυβερνώντες, έτσι ώστε εμπράκτως να έρθει και η τρίτη σχολή στο Πανεπιστήμιό μας. Γνωρίζετε οι περισσότεροι σε ποιον πολιτικό χώρο ανήκω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βάλω πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους τα συμφέροντα του τόπου μας και τα συμφέροντα της περιοχής μας. Έτσι πιστεύω ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα να πιέσουμε Παρακαλώ. Όλοι μαζί ή καθένας από το δικό του μετερίζει εμπράκτος, έτσι ώστε να έρθει η τρίτη σχολή στο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.